Καλησπέρα κύριε. Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά, περιττό να σου πω ότι όλοι ρωτάνε εκτίμηση για το αν ο Λιβάη Γκαρσία, την οποία δεν μπορείς να κάνεις, αλλά εγώ πρέπει να μεταφέρω το ερώτημα, αν προλαβαίνει να παίξει στη ρεβάνση με την Adverb. Κοίτα, νομίζω ότι θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει και ίσως να, αλλά αυτό θα κριθεί από το φόβο περαιτέρω ζημιάς. Δηλαδή, το φόβο υποτροπής. Επειδή είναι μυϊκό και είναι και στο τετρακέφαλο. Το τράβημα είναι ένας προθάλαμος θλάσσης όπως αντιλαμβάνεται ο κόσμος, αν το αντιλαμβανόμαστε καλά. Και γι' αυτό θα πρέπει να επανεκτιμάται καθημερινά η περίπτωση της τραυματισμού του. Γι' αυτό άλλωστε και αυτό αναφέρει το ιατρικό δελτίο της ΑΕΚ, ότι θα εκτιμάται καθημερινά η κατάστασή του κυρίως προς το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε και την αρχή της επομένης, με συγκεκριμένο πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης. Θα δούμε. Είναι καλό, πολύ καλό το γεγονός ότι το κατάλαβε γρήγορα και βγήκε, γιατί δεν συνέχισε καθόλου να το πιέσει κι άλλο. Είναι πολύ πιθανό, εγώ πιστεύω, γιατί το θέλει πάρα πολύ και ο ίδιος, να είναι έτοιμος για το μάτς αυτό. Θα δούμε. Η επόμενη ερώτηση από έναν φίλο και την βρίσκω και ωραία έξυπνη ερώτηση είναι αν τελικά εδώ που φτάσαμε η ΑΕΚ περιμένει για να πάρει τον κεντρικό αμυντικό, ενδεχομένως και για να τον πείσει όπως γράφει χαρακτηριστικά, να δει αν θα παίξει ο Μίλους Champions League ή ο Μίλους Europa League. Ναι, δεν το αποκλείω. Είναι πολύ λογική σκέψη, η συζήτηση και ανάλογα την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού Δέλεαρ, έτσι δεν είναι? Σωστά. Αλλά νομίζω ότι έχει μικρή σημασία, για μένα έχει πάρα πάρα πολύ μικρή σημασία το γεγονός της ενίσχυσης της ΑΕΚ στην άμυνά της αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχω πει και κατ' επανάληψη ότι δεν χρειάζεται στο περί ΑΕΚ, το έχω γράψει. Ούτως ή άλλως δεν έβγαιναν τα κουκιά στα αριθμητικά, στα μαθηματικά, από τη στιγμή που έφυγε ο Τζαβέλας. Εκτός αν υπολογίζεται ο Ρόξον στο βαθμό που υπολογίζεται άλλοι τρεις. Ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό και λόγω διαβατηρίου, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι ξένος ο παίχτης. Από εκεί και πέρα δεν θα είναι στη διάθεση, ούτε θα ήταν, ούτε πρόκειτο να ήταν στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα στο παιχνίδι αυτά, ο στόπερ. Είτε τον αποκτήσει είτε όχι. Ναι, ναι, καλά. Άλλωστε ο φίλος λέει ότι θα τον αποκτήσει μετά και τα μάτς. Ναι, βράβο, και καλά το λέει. Και καλά το λέει. Αλήθεια είναι ότι αυτό περιμένουμε. Σίγουρα περιμένουμε μια ακόμα προσθήκη μίνιμου από την ΑΕΚ και αυτή έχει να κάνει το κεντρικό αμυντικό. Είναι δεδομένο ότι αλλιώς θα διαχειριστείς και θα δουλέψεις μια υπόθεση κεντρικού αμυντικού που είναι μέσα στις πρώτες επιλογές, στην πρώτη για να δώσω κατάλαβες στον κόσμο, που δεν ήταν Αραούχο όπως το λέγαμε και το επιβεβαίωσε ο coach που έλεγε ότι ναι, μένει τα κοντά, αλλά δεν θα προχωρήσει γιατί ήθελε κάποιον άλλον. Είναι πολύ πολύ λοιπόν πιο λογικό να έχεις το Champions League μπροστά στο πιάτο και τους ομίλους και να τον δελεάσεις να έρθει με αυτό από το να, αν είναι, επαναλαμβάνω, και ένα πολύ σημαντικό βιογραφικό που έχει κάνει κλικ στον coach και στους ανθρώπους του αγωνιστικού σχεδιασμού, του Κονέ και του Κουχάσκη δηλαδή, και να περιμένεις. Πολύ πολύ λογικό. Βέβαια, ξαναλέω, επειδή η ερώτηση αυτή γίνεται και με αφορμή το γκολ, εγώ πρέπει να σημειώσω εδώ ότι στο γκολ δεν έφυγε κάποιος στο Περτσάκη και γενικά νομίζω, έχω αυτή την άποψη τουλάχιστον από το μάτς που είδα και ξαναείδα, ότι Μουκουτί και ο Βίτας στο μάτι στο συγκεκριμένο τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Συμφωνώ. Και η φάση του γκολ, αν σώνει και καλά κάποιος θέλει να δώσει ευθύνη, ξεκινά τον... Ναι. Δεν δε υπάρχει γκολ που να μπαίνει χωρίς ευθύνη. Σωστά. Για μένα λείπει ο Σιμάνσκι εκεί. Ο Σιμάνσκι. Ένα χαφ το οποίο δεν εντάξει, πιέζει. Ο Τσούπερ το περνάει και θα έπρεπε να υπάρχει εκεί ο ένας από τους δύο χαφ, κυρίως αυτός με τα λαταλικά χαρακτηριστικά, και να μην αφήσει την εύκολη κάθε την πάσα και τον χώρο όλο αυτό που είχε διαθέσιμο. Όπως επίσης πολλοί που αναφέρονται στο Χατζησαφή, ο Χατζησαφή είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, είναι ανάμεσα σε δύο. Στην αρχή πιστεύει ότι θα γίνει μια κάθετη στην πλάτη του και προσπαθεί να κλείσει εσωτερικά. Δεν γίνεται εκεί η κάθετη, δεν προλαβαίνει να ξαναβγεί και αριστερά και να προλάβει τον. Όχι, δεν γίνεται. Θα μην μου πείσω και στην ευθεία. Σκέφτεται και το site, μήπως θα δειχτεί λίγο πιο πάνω. Είναι όλα μαζί εκείνη την ώρα. Αλλά λέω αυτό, ότι πάλι αυτή η κουβέντα για το στόπερ, εγώ καταλαβαίνω ότι γίνεται μόνο για αριθμητικούς λόγους και για το επόμενο διάστημα και γι' αυτό θα έπρεπε, αλλά όχι για το ότι, για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχει πρόβλημα τεράστιο στο κέντρο της άμυνας της. Για μένα δεν ισχύει αυτό. Θέλει όμως παίχτη, μην μου παρεξηγηθώ πάλι, γιατί αυτό το ακούνε κάπως κάποιοι ότι τι μας ζητά και δηλαδή δεν θέλει στόπερ. Επαναλαμβάνω ότι με τα μαθηματικά και αν δεν βάλουμε το Ρόξον, γιατί ξέρεις, είδαμε μαζί και το μάτσο με την Adverb. 19 χρόνια ο Κουλτιμπαλί που έπαιξε δανεικός από την Dortmund. Σωστά. Στο κέντρο της άμυνας της Adverb. 19 χρόνια, όπως και ο Κεϊτά. Το θέμα είναι όχι μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμοι, αν μπορείς να τους αξιοποιήσεις και τα καταφέρνεις καλά σε αυτό το κομμάτι. Αν έχεις πρόβλημα να δώσεις την εμπιστοσύνη που χρειάζονται. Ναι. Αυτό λέω. Εγώ το Ρόξο θα έλεγα,
δεν θέλει ΑΕΚ δεύτερο, με αυτά που έχω δει στην προετοιμασία, αρκεί να τον έβλεπα και σε δύο μάτς, έτσι. Και να ξέρω ότι έχει εμπιστοσύνη του προπονητή του. Άρα αυτός θα βγάλει ΑΕΚ παίχτη. Δεν πρόκειται να πάει για τέταρτο στόπερ, ο οποίος θα είναι καλύτερος από τον άλλο. Πάντως μέχρι στιγμής αυτό θέλει. Για τον Στάνκοβιτς με ρωτάει κάποιος, που τελικά στο μάτς στην Αμβέρσα τον έπαιξε γιατί είχε κάποια ενόχληση, την έχει ξεπεράσει. Έτσι φαίνεται. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πιεστεί η έλλειψη της Ευάνς. Δηλαδή ενόψη Πανεσσαραϊκού δεν αποκλείω να συνεχίσει ο Αθανασιάδης και να παίξει τετάρτη του Στάνκοβιτς. Αλλά αυτό είναι, ξέρεις, από μέρα σε μέρα. Έτσι. Μιλάμε την Πέμπτη, μπορεί να είναι μια χαρά και σήμερα και αύριο και το Σάββατο να παίξει και την Τετάρτη μετά. Θα το δούμε. Θέλει να έχει και λίγο ρυθμό τώρα το φυλακάς, έτσι δεν είναι. Σωστά. Είναι μια θέση που θέλει να έχει λίγο ρυθμό. Είδες ο Βανασιάδης μπήκε, δεν είχε παίξει καθόλου. Νομίζω ότι φάνηκε αυτό λίγο στο μάτς. Τις αντιδράσεις του. Τώρα, εν ώψη του μάτς με τον Πανσεραϊκό, περιμένεις σαρωτικές αλλαγές. Ναι, ναι. Ναι, νομίζω ότι θα έχει πάνω από 8 αλλαγές. Ή τέλος πάντων, για να βάλω ένα αριθμό, 7 με 10. Εκεί περιμένω. 7 με 9. Εκεί περιμένω αλλαγές, γιατί δεν γίνεται κιόλας. Ούτε σε άλλους ξέρεις πολύ καλά, Μιχάλη, ότι έπαιξαν η ομάδα 3 μάτς σε 7 μέρες. Σωστά. Έχει ταξίδι, είχε οδύσσια επιστροφής, γιατί ήταν κλειστά τα αεροδρόμια και έπρεπε να φύγει από τη Θεέγη ο δικός μία μισή ώρα από το, από την Αμβέρσα. Έφτασε 8 ώρα το πρωί στην Αθήνα της Τετάρτης και είχε προπόνηση το απόγευμα 7 η ώρα. Όλο αυτό το κομμάτι μαζί με αυτό που έχει προηγηθεί είναι πολύ σημαντική επιβάρυνση. Μπορεί να λέμε ότι δεν είμαστε στο Φεβρουάριο ή στον Νοέμβριο ή στον Δεκέμβριο και να είναι φορτωμένα, ξέρεις, το πρόγραμμα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι είναι ένα δεκαήμερο πολύ κοπιαστικό. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι στην 20η αγωνιστική, στην 15η ή στην 1η. Οπότε νομίζω ότι θα πάει σε ουσιαστικά πολύ μεγάλο rotation coach. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη ενδιαφέρον αυτό, γιατί θέλω να δω αν θα παίξει, ας πούμε, ο Ρόξον που θέλαμε πριν, βασικός μας με τον Μίτογλου, για παράδειγμα. Σίγουρα βλέπω τον Μοχαμάτι να παίρνει θέση χωρίς αυτή για να παίρνει ανάσυχο Ιρανός διεθνός μπακ, αριστερός μπακ, συγγνώμη. Έτσι από εκεί πέρα φαντάζομαι και ο Πισάρο και ο Μάταλος και ο Γαλανόπουλος και ο Ελίαστον, και ο Φανφέρτ. Όλοι έχουν... Φανφέρτ, όχι ο Πόνσε για να πάρει... Πόνσε είναι τιμωρημένος, δεν γίνεται. Α, ναι, σωστά. Κουβαλάει τιμωρία από το μάτι της Ισπανία. Ναι. Όπως και ο Ρώτα, θυμίζω, γιατί πολλοί μπορεί να λένε ότι ο Ρώτα νομίζω θα ξεκινήσει το μάτι με τους Βέλγους στην Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά φαντάζομαι ότι η Σιντιμπέ θα είναι στο δεξιά κροτσάμενο στο μάτι με τον Πανσεραϊκό. Ένα από τα πρόσωπα που θα διατηρηθεί από την δεκάδα με τους Βέλγους, για παράδειγμα. Γι' αυτό λέω. Από 7-10 μπορεί να γίνει. Η μία θα είναι, νομίζω, δεδομένα ο Αθανασιάδης και ο Σιντιμπέ. Αυτοί οι δύο λογικά θα διατηρηθούν. Μα τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, λέω, έτσι. Και ο Φανφέρτ, λέω, γιατί όπως ξέρουμε, εκτός του ότι ο Λιβάη θα προσπαθεί να προστατευτεί, εννοείται, γιατί κάνει θεραπεία και δεν είναι έτοιμος, και ο Πόνσε είναι τιμωρημένος, νομίζω δεν θα επιλέξει να ξεκινήσει τον Αραούχο. Θα τον έχει στο μυαλό του, αλλά να τον ξεκινήσει. Νομίζω όχι. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, ξαναλέω, να δούμε πάρα πολύ βαθύ rotation. Ίσως να ξεκινήσει για λίγο να μοιραστούν το παιχνίδι, δηλαδή στα half μόνο ο Γιόνσον και ο Σιμάνσκι να παίξουν από ένα ημίχρονο. Μαζί με Γαλανόπουλο, για παράδειγμα, να πάει πίσω από τον επιθετικό ή το Πισάρο ή το Μάνταλος ή καριστερά ο άλλος. Ξέρεις, ανάλογα που θα χρησιμοποιηθεί ο ένας, θα τοποθετηθεί ο άλλος. Και δεξιά να ξεκινήσει η Ελίασον που μπήκε αλλαγή στο μάτσο με την Αντβέρπ. Κάπως έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα είναι καμία απολύτως έκπληξη να δούμε Ζήμη, για παράδειγμα, αριστερά. Δεν είναι καμία έκπληξη. Τα έχουμε δει αυτά στην προετοιμασία. Τα έχει δουλέψει πάρα πολύ χρόνο ο Ματθίας Αλμέιδα. Οπότε δεν θα συνιστά καμία έκπληξη για εμάς που τα έχουμε δει. Μπορείς στους φίλους Τσάκη να δει πόσες αλλαγές κάνει. Αντιλαμβάνομαι επίσης το γεγονός ότι όσοι είδαν τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνω ότι δεν είναι μια ομάδα απλή, εύκολη. Είναι καλά δουλεμένη από τον Αλήθεια, το μάτς με τον Ολυμπιακό έδειξε εξαιρετικά στοιχεία. Και με 15 από το 4. Οπότε σαφέστατα και είναι ένα σημαντικό μάτς το οποίο πρέπει να δουλέψει, αλλά δεν γίνεται να χρησιμοποιήσει και τους περισσότερους που είχε χρησιμοποιήσει το μάτς με την Αντβέρπ, έτσι. Ή τουλάχιστον το δικό μου το κεφάλι. Μπορεί να μας δώσει κάτι να έκπληξη και αυτό που είπα εγώ να μην την παρούν. Θα το δούμε. Βέβαια, ακόμα δοκιμή εννοείται, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει κάνει ο κόουτς, ούτε χθες θα κάνει που είναι πρόγραμμα αποθεραπείας επί της ουσίας. Νομίζω αν θα κάνει την Παρασκευή.
Ναι. Και άλλωστε, νομίζω ότι θα πρέπει να συνηθίζουν οι φίλοι της ΑΕΚ στο εκτεταμένο rotation. Δεν είναι ο κατά ανάγκη 8, 9, 10 από το σπίτι. Όχι, ναι, 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 αλλά νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν, ανάμεσα στα μάτς που ακολουθούν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ή που προηγούνται, θα είναι πάρα πολύ πιθανό να βλέπουμε 5, 6, 7 παίχτες στην εντεκάδα που δεν θα χρησιμοποιούνται βασικοί στο επόμενο, ξέρω εγώ, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Νομίζω είναι κάτι που θα το δούμε συχνά. Ούτε σε θα γίνει για τη σωστή διαχείριση του υλικού σου, διότι έχει πολύ σημαντικά μεγάλο βάθος τον πάγκο σου. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε αναγνωρίσει και το έχουμε αποδώσει στη διοίκηση και στους ανθρώπους αγωνιστικού για τη σχεδιασμού. Πρέπει να τους εκμεταλλευτείς σε όλο το βάθος, ειδικά μέχρι τον Δεκέμβρη, έτσι που θα έχει σερή παιχνιδιών. Mm-hmm. Εκεί θα πρέπει όλο το βάθος του ρόστερ που είναι και πολύ ποιοτικό για μένα, ειδικά με θετικά, έχει πάρα πολλές λύσεις, αλλά γενικότερα αν το βάλουμε κάτω θέση πάει θέση, θα δούμε ότι η ΑΕΚ έχει τουλάχιστον δύο επιλογές για κάθε θέση στην ενδεκάδα της. Είναι καλή, άλλος μπορεί να τη λέει μέτρη, άλλος μπορεί να τη λέει όπως θέλει. Έχει δύο επιλογές που είναι ενδεκάδας. 100% ενδεκάδας. Mm-hmm. Εκτός από τα στόχα, ξαναλέω, με την επισήμανση των αστερίσκων θέσης πάνω από το Ρόξον. Mm-hmm. Εκεί η ΑΕΚ έχει τρεις μάχημους πρώτης γραμμής και γι' αυτό και συζητάμε, άλλους αλλιώς δεν το συζητάμε, αν μετά από αυτό το μάτσο με τους Βέλγους θα ενισχυθεί και ανάλογα με την εξέλιξη αυτού, πώς θα ενισχυθεί σε αυτή. Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή. Α, για τα εισιτήρια για Πανσεραϊκό θα βγει ανακοίνωση. Επειδή με ρωτάνε, έχουν βγει, καταλαβαίνω, τα εισιτήρια της Ρεβάνς, της Άκμιν Αντβέρπ και πολλοί ρωτάνε και γιατί δεν έχει του. Θα βγει ανακοίνωση και για το μάτσο του Πανσεραϊκού. Μην αγχώνονται, αν όχι σήμερα, το αργότερο αύριο. Φαντάζομαι από σήμερα θα βγει όμως. Ενώ όσον αφορά την ανακοίνωση Αντβέρπ, τα 1500 που δικαιούνται και πάει λέγοντας, ναι, υπάρχει αυτό, τόσο είναι το 5%, να ξέρει ο κόσμος. Αλλά δεν θα γίνει χρήση αυτού. Εγώ αυτό που μου έλεγαν οι Βέλγοι... Μου λέει ότι ο Πάκος ειδική και πριν από πολύ λίγο η ανακοίνωση. Α, για η ανακοίνωση, είδες, ναι, για τα εισιτήρια με τον... Ωραία, οπότε να πούρεις στο ekfc.gr για να κλείσουν όποιους είναι τα εισιτήριά τους για το μάτσο με τον Πανσεραϊκό. Κυκλοφόρησαν, είναι ήδη πάνω, θα τα δούμε και σε ανακοινώσεις μέσα από το site. Οι Βέλγοι μου έλεγαν, Νικόλ, μετά το τέλος του μάτς, ότι δύσκολο θα είναι πάνω από 300. Η φίλη της Αντβέρπ πρώτα ξέρετε στην Αθήνα. Δύσκολα, γιατί είναι λέει και πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Το διαπιστώσαμε και εμείς άλλωστε. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν και τα εισιτήρια, αν έρθουν όντως τόσοι, θα αυξηθούν τα εισιτήρια τα μεμονωμένα για αυτό το μάτι. Ναι, σε κάποιο βαθμό ναι, σχετικό έτσι, γιατί θα υπάρξουν και οι νεκροί ζώνη, όπως επιλαμβάνει, γιατί εκεί που θα πούν 300, ναι, φαντάζομαι ότι άλλα 300 θα είναι κλειστά όπως επιλαμβάνεις. Ναι. Δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Ή ίσως να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλη η θύρα αυτή στο εύρος της. Ναι. Ωστόσο οι υπόλοιπες από τις 1500 πάθα παραπέμπουν άλλες 900 θέσεις, νομίζω ότι θα δοθούν στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ. Νομίζω, έτσι. Ναι. Θα περιμένουμε.